Όταν σε ρώτησε, τι δουλειά θα κάνει αγοράκι μου. Και κατάλαβε που το πα. Και λε, εγώ θα λέω μαλακίες για να βγάζω λεφτά. Τι είπε ο πατέρα σου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εμένα στο επίθετο μου με λένε φυσφή. Οπότε δεν νομίζω ότι είχα μέλλον σε κάποιο άλλο είδο δουλειά, α πούμε. Πολιτικό. Και τον έφτιαξε στην πρώτη μέρα. Τον έκλεισαν τσίτες και μετά κατάφερε να φτιάξει τον κόσμο στις επόμενες 6 μέρες. Μετά τον άφησε ο φραπές και κοιμήθηκε την 7η. Απλά τα πράγματα. Και πολλοί κόσμοι ρωτάει γιατί πίνουμε μόνο εμείς. Όπως είπε ο κ. Κωστόπουλος, κάνω stand-up comedy. Έχουμε πάρα πολλούς βασικά stand-up comedian στην Ελλάδα. Ανθρώπους ουσιαστικά που βγαίνουν μπροστά σε κοινό και λένε αστεία. Τους πολιτικούς. Πρότιμα, κοινό. Και ας πω κάποια πράγματα. Είναι ότι υπάρχουν κάποια σημάδια στη ζωή σου που σου λένε ότι πρέπει να γυμναστείς. Όπως ας πούμε όταν τρίβεις τη ρίση στον τρίφτη και λαχανιάζεις. Ή όταν χτυπάς φραπέ και παθαίνεις τράβηγμα στη μέση. Οπότε πήγα και εγώ στο γυμναστήριο γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Και με το που έφτασα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή με το που έφτασα και ήμουν κάπως... Και μετά συνειδητοποίησα ότι η πόρτα έλεγε έλξατε.